Την ώρα που χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, περιμένοντας να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, το παιχνίδι αλληλοκατηγοριών εντείνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Λευκορωσία για κρατική εμπορία ανθρώπινων ζώων, παρασύροντας απελπισμένους μετανάστες στα πολωνικά σύνορα. Η Λευκορωσία αρνείται τον ισχυρισμό και λέει ότι οι μετανάστες θέλουν απλώς να φτάσουν στην Ευρώπη. Πάντως, οι συνθήκες που βιώνουν 3 με 4.000 μετανάστες σε χαμηλές θερμοκρασίες με λίγα ή καθόλου τρόφιμα προκαλούν ανησυχία. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στη Λευκορωσία. Μίλησα σήμερα στο τηλέφωνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και του ζήτησε να αναλάβει δράση με τον πρόεδρο Λουκασένκο. Επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται εδώ, είναι θύματα μιας εχθρικής προς τους ανθρώπους πολιτικής. Νωρίτερα η Ρωσία είχε στείλει 2 στρατιωτικά αεροπλάνα για περιπολία στον αέριο χώρο της Λευκορωσίας, πιθανώς ανεβάζοντας την ένταση. Η Μόσχα κατηγόρησε την Πολωνία ότι προκάλεσε την κρίση με την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της και οι Βρυξέλλες κατηγορούν τη Λευκορωσία ότι απειλεί τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε εκείνες τις αεροπορικές εταιρείες που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων από το Μίνσκ και στη συνέχεια προς τα σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να έχουν πρόσβαση στους μετανάστες σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι αθώοι άνθρωποι. Τα Ηνωμένα Έθνη και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Μεθόριο.